Χέρις εξοπόλεως ο φρουρός, άργυρο μουρίου ο αχήμητος και παστής. Χέρις... Χρόνια πολλά! Να είστε καλά! Ευχαριστούμε! Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντωρον αυτών του Κυρίου Δεϊθόμενος, και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας, και το πίστη πλούρεν αυτέ του Κυρίου Δεϊθόμενος. Κυρίνικος δε πλήρωσας Αγίου Πνεύμα, της εγέρσεως σου, Κύριε, όθης της μαθητές σου εν τόπου ήσαν συνειγμένοι και φώνησας αυτής ίνι, το απίστουν τη μαθητή τας χείρας υπέδειξας και την άκραντον πλευράν ο δε πίστης εφώασι ο Κύριος μου γίνον και ανθρώπων που ηθήλων και φωτάζει γεννηθεί το η ημέραν επέστη όσο έφυξαν ο χαρία της θεία του των πίστων τας καρδίδες αφοβίαν και ειρήνη εδίδου αυτής υπταλέγει το θώμα τίμια πίστης αδειάζεις και διασώζεις καλούμενος κατάνω δυνάμι τετρένει και την αυτές μεγαλωμένος ξέρουν αυτό και του καταξηλάν τώρα σαν και ένα φιλοπρίστο ημών στρατού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Συνδόματα υπερελαίων ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, χωρίς και ευρώ αυτά.
εν τη χώμη και νωρία ταύτη της ύξων προσφερόντος τα δώρα ταύτα και ορταζόντων την πανηγύρι ταύτη τους αυτό μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων συντηρών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός οι δε εξητούντες των Κύριων που και λαθοθήσονται παντός αγαθούς. Και πάνω, το δέντρο αυτό τι είναι? Είναι ευκάλευτος από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και κάτω είναι άλλο δέντρο. Το οποίο αυτό το δέντρο έγιζε στα κεραμίδια. Το κόψανε και γίνηκε δυο λόγια τώρα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, από τη μέση και πάνω είναι ευκάλευτος. Στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Αγίου Αργυρομούρη. Την πρώτη φορά που το κάμανε στον Άγιο Παντελεήμονα στα Σκύβου. Είναι η Παναγία η Ζωδόχο πηγή και το κάνανε οι ασκηφιώτες πρώτη φορά και όταν εκατεβήκανε και κάτσανε στα Αργυρομούρη οι σφακιανές οικογένειες, οι καυκαλάδες, οι αντρουλίδιδες, οι διακονιάριδες, οι βυζαστάκοι, το φέρανε μαζί τονε και το αποκρατούμε εμείς ακόμη. Γίνεται στην Ασηγωνιάλα να πετάξουνε λέρι και απάνω στα οζά δεν γίνεται πουθενά άλλο τον κόσμο. Είμαστε, έχουμε τη μοναδικότητα. Τον αγιασμό, θα βάλουμε και αγιασμό που τα καταστρέφει ούλα. Και των σορφυλάτων δια του σταυρού σου έχει να το κάνει, αν δεν ήταν ο παπά Μαρίκο σε πάει. Από κινδύνων του δούλου σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν είσαι καταφέρομαι. Καταφεύγοντας και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων όλων οι δωδεκάς οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκε. Νούμερο της Ιεράς Μονής Αταλή Παλή Πατέρα Παρθένιο. Χαίροντας σας ευχαριστούμε πολύ που μας ετοιμήσετε και ήρθατε και τιμήσετε και τον Αγιούργη μας και κάνετε και το μοναδικό τυπικό που έχουμε και έπρεπε να το κάνουμε απόψε, που αυτό δεν έχει ξαναγίνει βέβαια ποτέ στα χρονικά, αλλά η τιμή μας εκάμετε, έπρεπε και εμείς να τα αποδώσαμε, να κάνουμε ένα ελάχιστο, να κάνετε κι εσείς το τυπικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ευχή σας και Χριστός Ανέστη. Λέγατε όλοι να πω πολλά πράγματα, μα σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Αρχιμαντρίτης να λουτρουίσει τα οζά μας ήταν από το 1978 που ήταν ο παπά Γιώργης ο Μαρικάτσος Αρχιμαντρίτης. Πανωσιολογίοντας σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγμα ρε. Χριστός Ανέστη με αφορμή τους όμορφους δρόμους, τους οφείλους. Ένα λεπτό.
με αφορμή τους όμορφους λόγους τους οποίους απευθύνθηκαν πριν από εσάς ψάλλοντας, δηλαδή με αφορμή τα τροπάρια τα οποία ακούσαμε στην ακολουθία του Εσπερινού απόψε, με αφορμή τόσο το γεγονός της εορτής του Αγίου Θωμά, αλλά ιδιαιτέρως για όλους εμάς και εσάς και την εορτή του Αγίου Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, με αφορμή λοιπόν αυτούς τους λόγους που αν παρατηρήσαμε και αν ακούσαμε και όσα ακούσαμε, λάβαμε πλήστη χαρά περισσότερη και από αυτή που μας έδωσε η ίδια η Ανάσταση του Σωτήρου. Η χαρά λοιπόν αυτή τη βλέπει κανείς σε όλα τα δικά σας εορτοφόρα πρόσωπα απόψε, που για μας είναι μια όμορφη εμπειρία, μια που πρώτη φορά βρισκόμαστε στην όμορφη αυτή περιοχή, ιδιαίτερα εδώ της Ξόπουλης και του άλλου χωριού που το Αργυρομούρι εδώ δίπλα στο Αργυρομούρι. Και γενικότερα. Στην Αποκόρονα έχω μέρθει κι άλλες φορές. Αλλά και Ηρωικός, όπως όλη την Κρήτη. Ιδιαίτερος αυτά τα δύο χωριά εδώ. Και τα πρόσωπά σας λοιπόν είναι χαρούμενα και αυτή τη χαρά της Αναστάσεως μεταφέρουν. Και ξέρω αδελφοί μου, αυτό είναι το γεγονός ότι εμείς οι πιστοί γιορτάζουμε την Ανάσταση και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και τις μισούς συνημάς συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση. Ξάρουν δηλαδή με άλλα λόγια μας λέει ο Ιμνογράφος ότι μέσα από το γεγονός αυτής της Ανάστασης ερχόμαστε σε επικοινωνία προσώπων μεταξύ μας, κοινωνούν τα πρόσωπά μας με χαρά. Και αυτό είναι το πανηγύρι στην Ορθοδοξία. Χριστός Ανέστη και στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες χρόνια πολλά. Marco!